Είμαστε, όπως το λέτε, ισορροπούμε μεταξύ θερινής ραστόνης και κομματικών καθηκόντων και προσπαθούμε και να πείσουμε τους πολίτες ότι υπάρχει ένα σοβαρό διακύβευμα σε ό,τι αφορά τον ΣΥΡΙΖΑ για να προσέλθουν στις κάλπες, αλλά και να αναδείξουμε την πολιτική διάσταση αυτής της εκλογικής μάχης, η οποία θα μας δώσει το εφαλτήριο για να αντιμετωπίσουμε τις επόμενες μάχες. Αν ήμασταν σε μια ουδέτερη ή τέλος πάντων άχρωμη πολιτική περίοδο, θα έλεγε κανείς, δεν χάλασε και ο κόσμος. Αλλά δεν είμαστε. Δηλαδή, έχουμε μπροστά μας καταρχήν τις αυτοδιοικητικές εκλογές σε ένα μήνα και κάτι. Έχουμε τη ΔΕΘ, που είναι ένα σημαίνον πολιτικό γεγονός, και πολλοί περιμένουν να ακούσουν. Θέλω να πω, και βέβαια και ευρωεκλογές, εντάξει, είναι σε ένα χρόνο, σχεδόν σε ένα χρόνο, λιγότερο από ένα χρόνο. Αλλά θέλω να πω, τρέχουν πολλά πράγματα πιο γρήγορα από ό,τι τρέχει ο ΣΥΡΙΖΑ. Κοιτάξτε, ξέρετε ότι στην πολιτική δεν επιλέγεις τις συνθήκες, οι συνθήκες επιλέγουν. Είχαμε μία διπλή εμφατική ήττα, παραιτήθηκε ο Αλέξης Τσίπρας, ο χαρισματικός αρχηγός, άνοιξε η διαδικασία της επόμενης μέρας και συνέπεσε με το καλοκαίρι. Το καταλαβαίνετε αυτό. Εγώ να σας μιλήσω από την πλευρά την δική μου, την προσωπική. Εδώ στη Δράμα είναι κυρίως αγροτικός νομός και οι αγρότες αυτή την περίοδο, δηλαδή ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας, είναι στα χωράφια του, ναι, και κοιτάζει την παραγωγή του. Καταλαβαίνετε ότι θα βγαίνει όλη η χρονιά, ας πούμε, σε αυτές τις μέρες. Άρα δεν είναι και λογικό, δεν πατάει και στις ανάγκες της καθημερινότητας το να αναδεικνύουμε αυτά τα ζητήματα. Θα έρθει η ώρα τους. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι είναι πολύ κοντά, αλλά ακριβώς μετά την παρέλευση του 15 Αυγούστου που σηματοδοτεί, ας πούμε, τη στροφή, ναι, προς την καθημερινότητα, ήδη από σήμερα ξεκινούν οι διαδικασίες. Είμαστε πιο στροφή, ζωηρά Μητάκη. Και πιο ακριβώς. Κύριε, είμαστε, έχει χτυπήσει το καμπανάκι, να το πω με όρους Στίβο, έχει χτυπήσει το καμπανάκι και έχουμε πει στον τελευταίο γύρο. Για να θέσουμε και το θέμα στην ουσία του, εμείς δημοσιογραφικά γνωρίζουμε, αλλά έχει άλλη αξία να το ακούσουμε από τα δικά σας χείλη, ποιον από τους υποψηφίους υποστηρίζετε και για ποιον λόγο. Κοιτάξτε, έχω κάνει δήλωση μετά την συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής, όπου κατατέθηκαν επισήμως και οι τέσσερις υποψηφιότητες. Έχω κάνει δήλωση ότι στηρίζω την Έφη Αχτσιόγλου. Εκτός από την προσωπική σχέση που μας συνδέει εδώ και πάρα πολλά χρόνια, θεωρώ ότι η Έφη είναι ένα πρόσωπο το οποίο μπορεί να εκφράσει τον ΣΥΡΙΖΑ της επόμενης μέρας. Έχει δοκιμαστεί, έχει δώσει δείγματα γραφής και νομίζω πολύ θετικά. Γι' αυτό και εισπράττει την επιδοκιμασία των κομματικών μας δυνάμεων, το ότι εξελέγει πρώτη, ας πούμε, στο συνέδριο κάτι σηματοδοτεί, το ότι επανεξελέγει τις εκλογές αυτές, τις δύσκολες για μας, κάτι σηματοδοτεί. Είναι μια υποψηφιότητα που μας ανοίγει διάβλους επικοινωνίας και με κοινωνικές κατηγορίες που μας γύρισαν την πλάτη, όπως είναι, ας πούμε, οι νέοι. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος μπορεί να ενώσει, μπορεί να συνθέσει, για να το πω καλύτερα. Δεν έχει μία πολιτική στάση στα εσωκομματικά μας, μάλιστα, ούτε και μία προσωποπαγή στάση απέναντι στην κομματική πορεία, στην πορεία του κόμματος. Με αυτές ακροθυγώς, δηλαδή με αυτά τα στοιχεία, κατέληξα να στηρίξω την Έφη Αχτσιόγλου. Έβλεπα το site που βγήκε προχθές στον αέρα, vote.syriza.gr. Μας το δείξει και το control από μέσα. Μέσα από το site αυτό, το ξαναλέω, vote.syriza.gr, είναι εύκολο να μπει κάποιος και να επιλέξει την συμμετοχή του και με ποιο τρόπο μπορεί να το κάνει αυτό? Θέλει φυσική παρουσία, μπορεί να γίνει ηλεκτρονική η συμμετοχή στην ψηφοφορία, μπορεί να κάνει απλώς την εγγραφή από το site? Κοιτάξτε, το site είναι στα πλαίσια μιας καμπάνιας για την ευαισθητοποίηση και των πολιτών και τη γνωστοποίηση της εκλογικής διαδικασίας. Ναι. Σε πρώτη φάση, λοιπόν, αυτό είναι το corpus, αυτός είναι ο στόχος του site. Ναι. Τώρα, για την διαδικασία, πώς θα μιλάτε για τη διαδικασία εκλογής? Ναι. Πώς, εγώ που θέλω να συμμετάσχω, τέλος πάντων, ξέρω ότι θα υπάρχουν 550 εκλογικά κέντρα και παντού θα υπάρχει. Δεν,
Ηλεκτρονικά μπορεί κάποιος να συμμετέχει? Όχι, όχι. Δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Νομίζω απαιτείται φυσική παρουσία. Όπως δηλαδή η απόφαση που έχουμε και η γνώση που έχουμε είναι ότι όπως εξελίχθηκε η διαδικασία στον Αλέξη Τσίπρα τον περασμένο Μάιο, με τον ίδιο τρόπο θα εξελιχθεί και τώρα. Αυτή είναι η πληροφόρηση που έχω. Ενδεχομένως, αν υπάρξουν άλλου είδους αναγκαιότητες, να το δούμε. Αλλά προς το παρόν αυτό μπορώ να σας πω με τα λόγου γνώσεως. Κύριε Ξανθόπουλε, ένα ερώτημα. Ποιο είναι το πλάνο σας, γιατί ο χρόνος κυλά αντίστροφα και το ρολόι ακούγεται τικ-τακ, τικ-τακ μέχρι τις 10 Σεπτεμβρίου, λιγότερο από ένας μήνας, να κινητοποιήσετε τα εγγεγραμμένα μέλη σας. Δηλαδή, έχει πολλά προβλήματα ο ΣΥΡΙΖΑ και είναι και υπαρξιακές αυτές, έχουν και υπαρξιακό νόημα αυτές οι εκλογές. Και πώς θα γίνει να μην υπάρξει ακόμα ένα μεγάλο αγκάθι που θα πρέπει να διαχειριστείτε μετά τις εκλογές, αν έχετε ένα πολύ περιορισμένο αριθμό συμμετοχής? Λοιπόν, κοιτάξτε λίγο. Ξέρουμε πολύ καλά ότι είναι χαρτογράφητα τα νερά. Δηλαδή, αυτές οι εκλογές είναι εκλογές μετά από μια διπλή εμφατική ήττα που σας είπα και δεν υπάρχει χαρισματική προσωπικότητα του Αλέξη Τσίπρα. Αυτό μεγαλώνει τις ευθύνες μας, γιατί ακριβώς όπως είπατε είμαστε σε ένα πολύ κρίσιμο σημείο ο ΣΥΡΙΖΑ και εμείς τα στελέχη αλλά και τα μέλη πιστεύουμε ότι στην αναγκαιότητα παρουσίας του ΣΥΡΙΖΑ στο πολιτικό προσκήνιο, ειδικά με βάση μάλλον σκεπτόμενοι το τι έχει ακολουθήσει το δίμηνο αυτό των εκλογών, τις συνεχείς αποτυχίες του επιτελικού κράτους και της κυβέρνησης Κυριάκου Μητσοτάκη και με ένα χειμώνα δύσκολο που έρχεται για τα λαϊκά νοικοκυριά. Άρα μιλάμε στους πολίτες γενικώς και όχι μόνο στα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ για την ανάγκη να στηρίξουν την προσπάθεια αυτή. Υπενθυμίζω ότι μπορούν να ψηφίσουν όπως και στην προηγούμενη φορά πολίτες έναντι ενός ελαχίστου αντιτίμου, ναι, να εγγραφούν και να ψηφίσουν τον επικεφαλής του ΣΥΡΙΖΑ. Ερώτηση. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι είναι πανδημοκρατικό προσκλητήριο και θα τα αποκριθεί. Ερώτηση. Debate θα γίνει μεταξύ των υποψηφίων? Κοιτάξτε, νομίζω ότι θα γίνει, πρέπει να γίνει. Θεωρώ ότι θα συνεισφέρει, βεβαίως, θα συνεισφέρει μια τέτοια συζήτηση στο ξεκαθάρισμα των απόψεων και κυρίως νομίζω θα μας δώσει και μια δυνατότητα να δούμε μέχρι ποιο πεδίο μπορούν να συνδεθούν οι διαφορετικές ή αποκλίνουσες απόψεις. Και το τελευταίο που θέλω να ρωτήσω, ο αείμνηστος Ηλίας Νικολακόπουλος ήταν ο άνθρωπος που στην προηγούμενη εκλογική αναμέτρηση που αναδείχθηκε ο κύριος Τσίπρας με 150.000 μέλη του ΣΥΡΙΖΑ να τον ψηφίζουν, ήταν ο άνθρωπος που εγγυήθηκε και την άρτια λειτουργία του συστήματος όλου, αλλά το ίδιο του το κύρος ήταν πολύ χαρακτηριστικό. Σε αυτή την περίπτωση υπάρχει ένα κεντρικό πρόσωπο το οποίο θα κατευθύνει τη διαδικασία και θα εγγυηθεί την αξιοπιστία της? Να σας πω, καταρχάς έχουμε πια την τεχνογνωσία, δηλαδή είναι επιδιδαχθής η ύλη και νομίζω ότι τα πράγματα είναι πολύ πιο βατά από ό,τι την προηγούμενη φορά. Το δεύτερο, αυτό είναι μια πολιτική επιλογή την οποία θα την κάνει το κόμμα σε κεντρικό επίπεδο. Δεν γνωρίζω τεχνικά ποιος θα έχει την συνολική ευθύνη. Τώρα έχουμε την αγωνία να ξαναβάλουμε σε κίνηση τον ΣΥΡΙΖΑ, να βρούμε τον κόσμο μας, να του μιλήσουμε και να του πούμε ότι πρέπει να έρθει να ψηφίσει. Έχουμε στις 2 του μήνα το διαρκές συνέδριο. Ναι. Δηλαδή έχουμε ζητήματα τέτοια ώστε αυτό το ποιος θα εγγυηθεί, μάλιστα, τη λειτουργία της εκλογικής διαδικασίας, μάλλον θα πάει λίγο αργότερα. Λοιπόν, να πάνε όλα καλά, το ευχόμαστε από καρδιάς και φαντάζομαι ακόμη και αυτοί που δεν ψηφίζουν τον ΣΥΡΙΖΑ, για την ποιότητα του ίδιου του πολιτεύματος είναι πολύ σημαντικό να έχουμε μια αξιόπιστη αντιπολίτευση, αξιωματική. Σαφώς. Και σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Ξανθόπουλε. Ναι. Σας ευχαριστώ πολύ για τη δυνατότητα που μου δώσατε και θέλω να αρπάξω την κατακλίδα της τοποθετησίας και να πω ότι είναι πολύ σημαντικό για το πολιτικό σύστημα να υπάρχουν κόμματα που ανταποκρίνονται στις λαϊκές ανάγκες και εκφράζουν την κοινωνία. Με αυτή την έννοια έχει σημασία και η τελευταία ψήφος των πολιτών. Σας ευχαριστώ πολύ. Εμείς ευχαριστούμε. Λοιπόν,